Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, λέει ο κύριος Σαμαράς, για την Προεδρία μας και θέλω να πω εκ μέρους της Ελλάδος, όπως έδειξα, όπως ξεκαθάρισα από την αρχή, ήμουνα ένας από τους 26 που στήριξαν, που ψήφισαν τον κύριο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Είναι η καλύτερη επιλογή για την Ευρώπη. Πιστεύω ότι είναι παθιασμένος Ευρωπαίος που μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είναι επιπλέον ένας ρεαλιστής πολιτικός είναι ένα πρόσωπο με βαθιά γνώση της Ευρώπης και των προβλημάτων της. Βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών θεσμών και ένας άντρας με αληθινή δέσμευση στο να βοηθά τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό η στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον κύριο Γιούνκερ απόψε είναι πολύ σημαντική εξέλιξη για την Ευρώπη. Η ελληνική προσέγγιση για την Προεδρία ήταν πρακτική, είχε προσανατολισμό στο να έχει αποτελέσματα. 67 κομμάτια νομοθεσίας ολοκληρώθηκαν. Υπήρξε συμφωνία με το Συμβούλιο σε πάνω από 15 νομοθετικές δράσεις. Βασική προτεραιότητά μας ήταν η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Μηχανισμού και τα και η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων στην Ευρώπη. Θέλω να πω ότι ο μηχανισμός SRM, όπως και η διοικητική συμφωνία για το SRF το ταμείο, είναι συνδυασμένα, είναι από κοινού σε συνδυασμό πολύ σημαντικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, προχώρησε το πακέτο νομοθετικό, η χρηματοδότηση του Ταμείου και την Αυτοδιοίκηση και νομοθετική δράση, δράσεις 1 και 2, όπως για παράδειγμα οι επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, επίσης θέματα για την εργασία, and the disclosure of non-financial information of businesses, which is very important to fight tax evasion. Για τις πληροφορίες για τις στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι σημαντικά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η συμμετοχή μας, η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι πολύ σημαντικό. Η αύξηση της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Ταμείο είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό γιατί όλοι μας και οι τρεις ενδιαφερόμαστε, που είναι βασικά οι εταιρείες του SME. Επενδυτικά ταμεία, σημαντικά επενδυτικά ταμεία ολοκληρώθηκαν, πρόοδος υπήρξε σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι υποδομές. Όσον αφορά στο θέμα τα διαχείρισης συνόρων και μετανάστευσης, αυτό είναι αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κατάλογος των χωρών από τις οποίες απαιτείται βίζα για να υπάρξει είδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρήθηκε και επιτρέπεται σε πολίτες από πάνω από 20 χώρες να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζα. Περάσαμε τους κανόνες για τις μετακινήσεις και και τους μηχανισμούς λειτουργίας της Frontex. Πιστεύω ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος της στρατηγικής, προχώρησε η στρατηγική Στοχόλμης για θέματα ελευθερίας και δικαιοσύνης. Επικεντρώθηκε η προσοχή στην εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης στους τομείς του ασύλου, των συνόρων και της διαχείρισης της μετανάστευσης. Η σύνδεση μεταξύ της μετανάστευσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάπτυξη των πολιτικών βίζα για τη βίζα είναι που έχει να κάνει πολύ σημαντικό, που έχει σημαντικό ρόλο στην εσωτερική ασφάλεια της Ευρώπης. Η οριζόντια θεματική της Ελληνικής Προεδρίας ήταν να επαναδιατυπώσει και να επανακαινήσει τις πολιτικές συναυτιλίας σε όλους τους τομείς, σε ασφάλεια και ενεργεία και ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει μια ολιστική στρατηγική αυτού του τύπου που θα έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη προστασία και ανάπτυξη των οικονομικών συμφερόντων μας στη θάλασσα.
Υπήρξε συμφωνία για την διεκτήβα για το σχεδιασμό στην αυτιλία, εγκρίθηκαν προτάσεις για την ασφάλεια στην αυσιπλοεία και την υπηρεσία προστασίας ασφάλειας αυσιπλοείας και ακόμη δύο θέματα θέλω να σας πω. Συμφωνία υπήρξε για τη ρύθμιση της χρηματοδότησης και της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Partizan. Νομίζω ότι είναι σημαντικό βήμα για την δημοκρατία στην Ευρώπη μέσα από αληθινά δημοκρατικά κόμματα. Επίσης υπήρξε συμφωνία για νέους κανόνες για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή των όρων που αφορούν την αλληλεγγύη σε μια κοινή δράση για μεγάλες κρίσεις, για σημαντικές κρίσεις. Και επίσης δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για τις δεσμεύσεις της Ευρώπης και τις υφέροντες της Ευρώπης στη διεύρυνση. Σας ευχαριστώ πολύ.